αυθορούς μας λένε. Αδιαφθορούς μας λένε. Κι παρανομόλοι κλαίνε. Κι παρανομόλοι κλαίνε. Νόμος τάξη πειθαρχία. Νόμος τάξη πειθαρχία. Τέρμα στην παρανομία. Τέρμα στην παρανομία. Διατάχτε, αρπάχτε χάμπο, αρπάχτε, φύγε που δαμέ και μην με ενοχλείς, κύριε χάμπο. Μην με ενοχλείς. Κύριε Αρχιέμα, τούτη ούλη σαβούρα μας τώρα, βιάσουν με που γυρεύκε. Κύριε χάμπο, όλη αυτή η σαβούρα που βλέπεις, κύριε χάμπο, και ήρθες εδώ για να με εκνευρίσεις, είναι έναν έργο τέχνης, κύριε χάμπο, είναι έργο τέχνης και μάλιστα εμπγαμπούμε να αγγίζεις πάνω χάμπο, πάνω στην υψηλή τέχνη χάμπο. Αυτό που βλέπεις είναι υψηλή τέχνη και επειδή είναι υψηλή τέχνη χάμπο πρέπει να βρίσκεται στο γραφείο μου, διότι εγώ κύριε χάμπο είμαι συλλέχτη. Κύριε Αρχιέμα, όλο το σέβας, αλλά εμένα φατσάρω μου για αποσκούβια. Χάμπο, σε παρακαλώ μη με εκνευρίσεις, διότι ξέρεις πόσα αγόρασα εγώ αυτά τα... Αυτά τα αποσκούπιδα, κύριε Χάμπο. Ξέρεις πόσα αυτά τα σκουπίδια, κύριε Χάμπο, που αναφέρεσαι εσύ σε σκουπίδια, κύριε Χάμπο! Μα πολύ σας σούτα, κύριε Αρχιέ! Εγέμωσε ο τόπος απαδιώνες, ωραία. Εγέμωσε ο τόπος απαδιώνες, κύριε Αρχιέ. Μη με σε λυπάμαι, κύριε Χάμπο. Πραγματικά, σε λυπάμαι, κύριε Χάμπο. Μα γιατί, κύριε Αρχή. Να σου εξηγήσω, κύριε Χάμπο, διότι υπάλληλος είσαι και υπάλληλος θα παραμείνεις και σαν διασταθάσαι θα σε διατάσει ο ένας και ο άλλος, κύριε Χάμπο. Διότι εγώ, κύριε Χάμπο, ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπεις εδώ μπροστά σου, κύριε Χάμπο. Είναι έργο τέχνης, κύριε Χάμπο.
Και εγώ είμαι, κύριε Χάμπο, είμαι ένας σοβαρός συλλέκτης της τέχνης, κύριε Χάμπο. Μα από πότε, κύριε Αρχή? Από τα σήμερα, κύριε Χάμπο. Από τα σήμερα, κύριε Χάμπο. Αποφάσισα εγώ να κάνω επενδύσεις, κύριε Χάμπο. Διότι είναι καλύτερη η άλλη πουλό μου, κύριε Χάμπο. Το λοιπόν, ξέρεις πόσα μου στήκησαν όλη αυτή η συλλογή, κύριε Χάμπο? Πόσα μου στήκησαν εμένα, κύριε Χάμπο? Πόσα, κύριε Αρχή? Το μηδαμινό ποσό των 50.000 λιρών. Τις οποίες σε 2-3 χρόνια, το μάξιμου που λέμε 4, θα τα διπλασιάσω, κύριε Χάμπο. Θα τις κάνω 100 να μου αυγατήσουν, κύριε Χάμπο. Α, 100.000, κύριε Αρχή! Κύριε Αρχή, τώρα που τα χωρώ, δηλαδή, ενυπέροχα. Ενυπέροχα, κύριε Αρχή. Αφού σε το εξηγώ, κύριε Χάμπο, ίσως πάτες και εσύ το μυαλό σου αυτό που λέγεται υψηλή τέχνη, κύριε Χάμπο. Η αυγατίζει, κύριε Χάμπο. Τέχνη, κύριε Ότι οι κλεφτές μέσα είναι να ζυγούνται απλά μετά από την άλλη φορά. Δηλαδή, έχουμε συμβρία αργία τώρα. Ναι, οι πληροφορίες μας λένε ότι εδώ είναι οι κλέφτες. Και εκτός αυτού, ορίστε, ορίστε. Το μυρίζουμε, είναι μέσα στα χρυσαφικά αφού. Άντε τώρα που μυρίζεις χρυσαφικά και ασημικά. Μουτά. Μη μιλές με μουτά, γιατί θα σε δώσω μια μύτη βίτη στον θώρακα, θα σε προκαλέσω θωρακικό τραύμα. Και μη τα πεινάει. Δεν μπαίνω, χτυπήσουμε να ανοίξουν ένα. Δεν χτυπήσει. Ναι, χτύπαει το κουδούνι ρε Παντελάκη και ο παράγγειλε έναν καφέ να μας κεράσει ύστερα συλλαμβάνουμε. Φάκα ρε, φάκα! Ε, ο να πνευματίζει, φάκα ρε, φάκα! Ας φατσίζει κανένας άλλος. Φάκα, φάκα, εγώ μέσα το σύριαλ, πώς θα το νόμο μου. Ναι, ρε, ναι, γιατί είναι το σύριαλ, πάλι δε. Καλώς τον κατσαρμάλι το παιδί, τον κατσαρμάλικο. Γεια σου, παιδί μου. Εντάξει, καλά, ύστερα καιρό σε πάνω μου. Εντάξει, τώρα προς το παρόν. Μετά κανονίζουμε. Άντε, για. Μάλιστα, ήρθε και κύριε Χάμπο. Κύριε Χάμπο, ήρθε η καινούργια μου τέχνη, κύριε Χάμπο. Σε τούτα τέχνη, κύριε Αρχή. Ναι, κύριε Χάμπο, μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, πω, κύριε Χάμπο. Παναγία μου, βλέπεις αυτά τα παπούτσια, κύριε Χάμπο, τα βλέπεις, α? Ναι, τα βλέπεις, κύριε Χάμπο. Ξέρεις τι αντιπροσωπεύουν αυτά τα παπούτσια, α? Βέβαια, που τα εξήγησε, είναι ο δύσκολος, κύριε Χάμπο. Κοίταξε πώς θα τα βάλω εδώ, να δεις πώς μπαίνουν, μου το έδειξε πώς να μπαίνουν κιόλας. Κατάλαβες, μας καταδεικνύουν το δύσκολο και έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Και σκονισμένον ο δρόμο του ανθρώπου προς το θείο, κύριε Χάμπο. Πολλά ωραία, κύριε Χάμπο. Πάρα πολλά ωραία, κύριε Χάμπο. Κύριε Αρχιέ, υπέροχο τούτο, α! Πάρα πολύ ωραίο, κύριε Αρχιέ. Ναι, κύριε Αρχιέ. Ξέρω ήταν που αντιπροσωπεύει τούτο, κύριε Αρχιέ. Πιστεύω ότι τούτο το κράνος αντιπροσωπεύει την ψυχή του ανθρώπου που είναι η μοναδική άμυνα απέναντι στο κακό. Δεν βιάζεσαι, ρε Χάμπο. Πάμε να μας πεις σε ποια πολιτική άμυνα. Δεν καμπό. Αυτό το κράνος για μου, σε παρακαλώ. Αυτό το κράνος αντιπροσωπεύει το τσινούρκο μου κράνος για μου, που αγόρασε για τη μοτόρα για μου. Μα γιατί βιάζεσαι να βγάζεις συμπεράσματα. Συγγνώμη, Χάμπο, αλλά να σου το πω, αλλά δεν ξέρω σε προσβάλλει. Είσαι εντελώς ακαλλιέργητος, Χάμπο. Είσαι παντελώς ακαλλιέργητος. Συγγνώμη, δηλαδή. Μη σιγανέδα μέσα σιγουρ. Είναι επειδή σου ευνηδιάζαμε και φύγανε άλλο, σε βοηθήκα. Ε, Παντελάκη. Τα μαζί. Βάρ' την γλώσσα σου μέσα να μην την μετάξω και νουσί λόγου. Άντσο. Ναι, ρε, εσύ. Τι φωνάζεις, σπάσαν πόρτες αυτά. Αν υπήρχε ληστής εδώ μέσα, μας άκουσε και έγινε λαγός. Όμως, τα κοσμήματα αφήγεντα. Έτα να μην. Να τα πιάμε και που να έρθει ο λαός θα γίνει Ταύρος. Ναι, Ταύρος. Ε, Ταύρος. Η δουλειά μας έγινε και. Άντε, για ολάτε. Για ολάτε, πρέπει να φύγουμε. Κοσμήματα. Τα κοσμήματα. Άσπα. Ποιο είναι το σιό.
Και μπουκάρουμε μέσα, κύριε Χάμπη μου, και αφού ξεπαστρέουμε πρώτα τους φρουρούς που ήταν στις πύλες, μπαίνουμε μέσα. Εκεί που κάνουν τα αυτά τις μαγείες και τα πράγματα και τα θυσίες, εντάξει. Και αφού παλεύουμε με στοιχεία και τέρατα, στο τέλος παίρνουμε τα χρυσαφικά. Έτσι, καλά, λοιπόν. Πήγαμε στο Ριάννη. Εσπάσαμε την πόρτα. Εμπήγαμε μέσα, ένιωσε ψυχή Θεού, τα χρυσαφικά ήταν πάνω στο τραπέζι, επιάνε τα, εφίανε. Αρέσκει μου ρε το παιδιά που οι αναφορές σας είναι οι ίδιες. Εγώ πήγα πάλι πόρτα. Εσύ ρε Μαντελάκη, γιατί είστε στο γραφείο ξεσκούφωτος. Α, τα μου πρέπει από πίσω κύριε Χάμπο. Αλλά με έναν ησυχατσίος που να το βρει να μου το φέρει. Πότε θέλω στα πότε ρε. Γράφει πάνω το αρφα κύριε Χάμπο, το αρφα. Α, 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 διαφθορεί. Καλό, καλό. Κύριε Αρχιέ. Παναγία μου. Χάμπο, βρε Χάμπο, εξηλάωσες με ρε Χάμπο, μην ξαπεσύσουν κι εσύ ένα κομμάτι τέχνης. Κυριακή, όχι να το παιδευτώ δηλαδή, αλλά όπως και να το κάνουμε, είμαι κομμάτι καλλίγραμμων. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ποιον τον κλέφτη των κοσμημάτων, πιάσε τον οξά ακόμα, βρε. Όχι, κύριε Αρχιέ, που την ημέρα που ήβρανε τα κοσμήματα, εφάγαν τους τόπους, εφάγαν τους τόπους, γυρεύκουμε το έντονι βράδυ φοβότη. Έντονι βράδυ, α, πρόσεχε ρε καμπαγιά, επί το φάε, γίνει και άλλος τόσος. Τέλος πάντων, βάρ' τα κοσμήματα για μέρα, και βλέπουμε, χαμπο, βλέπουμε. Τι συμβαίνει, κύριε, τι είναι αυτό που παίρνει. Ρερα φέρετρο, κύριε Αρχηγέ. Ναι. Σου κεραπέ θα μπέρω μέσα. Είδα τον. Κύριε Αρχηγέ, θα σας ρωτήσω κάτι. Ρώτα με. Έτσι τούτο τέχνη, κύριε Αρχηγέ, έτσι τούτο τέχνη. Σε όλα τούτη η διεύθυνση που έχετε στα χαρτιά σας. Ακού, κύριε, σε παρακαλώ. Εμείς δεν χασάμε κανέναν, μάνα μου. Όχι, παιδάκι μου. Εμείς δεν είναι δικό μας πεθαμένος τούτος. Με μου αντιμιλάσετε, λοιπόν, να τσακιστείτε, να έρθετε να τον πιάσετε τώρα, εντάξει. Έκλεισε μου το Χάμπο. Πάμε και κουκόντα να δούμε, ρε Χαμπό. Παρακαλώ, κύριε Αρχή. Εσύ πρώτα, ρε Χαμπό. Όχι, πρώτος, κύριε Αρχή. Από σεβασμό, κύριε Αρχή. Μα ποιος σεβασμό, ρε Χαμπό. Σεβασμός, αλλά... Προχώρα, πιέτε, δεν θα κύριε Αρχή. Η ιεραρχία, κύριε Αρχή. Ιεραρχικά. Ρε. Τέλεια ιεραρχικά. Μάλιστα, κύριε Αρχή. Εντάξει, ρε, τέλεια ιεραρχικά. Πάμε, ρε Χαμπό. Ιεραρχικά ρε χαμπό, Πώς βέβαια ρε χαμπό, πεθαμένος. Τέλεια ρε. Κυρία Αρχηγέ, φιλοσόφησα το πράγμα. Μου να δεις, άμα φτάσεις στο σημείο που φτάσαι το κοπέλι, θα χαμέ. Δεν έχει σημασία, κύριε Αρχηγέ, το μαύρο χώμα θα σε φάει. Να φαΐζεσαι ρε χαμπό. Τι φορά, σε πιστεύω, κύριε Λογιά, σε πιστεύω. Τι δεν με πιστεύεις, τρέχαμε, δεν με πιστεύεις. Η απόδειξη είναι μέσα στο γραφείο του αρχηγού. Υπάρχει ένα θέρετρο, σου λέω, με ένα πτώμα μέσα. Μα, μη σιώζει πτώμα. Είμαι σίγουρο, κάτσε να σκεφτώ, όπως. Είχε δύο πόδια, δύο χέρια, είχε κεφάλι. Τι είναι, το χιλιδόν. Ρε, πτώμα είναι, σου λέω, άνθρωπος, σου λέω, είναι άνθρωπος. Άνθρωπος. Τρόπος του λέγει είναι άνθρωπος, έτσι όπως είναι ολόασπρο πτώμα, χωρίς ανάσα, χωρίς ψυχή, χωρίς τον ήλιο μοίρα. Ρε πεθαμένος άνθρωπος, να μου θέλει τον ήλιο, κύριε Λογιά, να μαυρίσει τώρα. Ναι, καμένα μαυρίσει κι εσύ. Πού πας, μωρή, τρελή εσύ με το σταυρό στο χέρι. Σαν Χαβανέζα είναι, κοίτα με τα σκόρδα γύρω-γύρω. Δεν του τρομάξει το παιδί, το χάσουμε. Καλύτερα να χάσουμε τον Μαντελάκη, κύριε Λόκια, παρά να χαθώ εγώ. Τι μπορεί να χαθείτε, και θα χαθώ. Γιατί δεν χαθεί, τι έπαθε. Κύριε Λόκια, ξέρει ότι έχουμε ένα πτώμα. Τι μέσα, τι ξέρει το ότι έχουμε ένα πτώμα. Χαίρομαι πολύ, Καραβαγγέ. Το ξέρω, ετί. Ετί! Τώρα συντοπίσα. Θεέ μου, κύριε Λόκια, τα πτώματα.
Ανήκουν στα νεκροταφεία, κύριε Λοχία. Όχι ανάμεσα στους ζωντανούς, εντάξει. Κι εγώ, με νομίζεις, είμαι θκευασμένη. Θκευασμένη. Και δεν ήξερες καμιά φορά, δεν ήξερες καμιά φορά. Ξέρεις, εγώ είδα το Δράκουλα. Είδα το Δράκουλα και δεν ξέρω. Και εγώ άδωνε τα ωραία μου κόπολα, κύριε Ταρτή, ωραίος και Παραγιά μου ρε χαμπώ. Παραγιά μου ρε χαμπώ. Δεν θα κάνω ρε, όλο κλειροπτώ από το γραφείο μου ρε. Να τον εξενυχτήσουμε, κύριε Αρχηγέ, όπως εμπρέπω σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθοδοξίας μας. Να τον εξενυχτήσουμε, δηλαδή, εννοείται να τον αφήσουμε, να αφήσουμε τα μέρη από. Τουλάχιστον για απόψε, κύριε Αρχηγέ. Να τον αφήσω, να τον αφήσω στο γραφείο μου ρε χαμπώ. Μου είναι το παράξενο, κύριε Αρχηγέ, αφού όλη μια ημέρα και μέσα να καταλήξουμε. Ωραία, ρε χαμπό. Αφού θέλει σέβα, σέβα, ρε χαμπό. Εάν θα μείνει ως δαμέ, θα μείνετε κι εσείς ούτε δαμέ, το προσέχετε, εντάξει. Μα... μάρα θυδιανισμένη, ρε χαμπό. Η συμφωνία είναι συμφωνία. Αφού θέλει να τιμήσει τους νεκρούς, θα τιμήσω τους νεκρούς. Άκουσε πριν. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Λοιπόν, η καινούργια αποστολή των αδιάφθορων είναι... να κάνουν μύρο δαμέ και να κάνουν μυρολόγιστρες. Οι αδιάφθοροι μυρολόγιστρες. Αδιάφθοροι μυρολόγιστρες, χαμπό, αυτή είναι η συμφωνία, τέλειωσε. Αδιάφθοροι μυρολόγιστρες. Αχ, αγόρι μου λέει, δέντη μου, αχ, κι ησυχάσαμε τόσο νεό, αχ, λιβέντη μου, αχ, πω, κι που να πω του πονού μου, αχ, 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 που μη καίει τα σωθήκα. Κύριε Γαμπού, αλλάσουμε θέση. Γιατί ρε, Ιαννή. Εφάμε που τα αυτιά μου ο Καλαμαράς. Ναι, σοφά είναι τα αυτιά σου ο Καλαμαράς. Συνέχισε, Ευαγγέλη μου, συνέχισε. Αχ, τι κακό, αχ, τι κακό, τι στην αχώρια. Αχ, τι είναι αυτό που μας βρήκε, αχ, αγόρι μου. Θα πέσω κι εγώ στον ταφό μαζί σου. Αχ, και τι θέλω εγώ τέτοια ζωή. Κύριε Γαμπό μου, φοβούμαι. Κι έτσι όπως κάνει ο κύριος Λογιάς μας, φοβούμαι πιο πολλά, φοβούμαι. Με φάσε φωτουλά, μέλα μου, αφού σφίχτου πάνω μου. Σφίχτου πάνω μου και με φάσε τίποτε. Συνέχισε, ρε Καραβαγγέλη. Αχ, 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 αχ. Αγόρι μου, στολίδι μου, σαν βγαίνεις και μ' αγγίζεις. Ταντερέτα. Συγγνώμη, αυτό είναι τραγούδι, συγγνώμη. Αχ! Παναία μου, κύριο Γιαγκανίου, έγαμε στην κακιά μαμάρι μου, λέει, το κουνιά, το κουνιά, τα κουνιά, τα κουνιά, τα κουνιά, τα ρε Καραβαγγέλη, μπράβο σου, α! Είσαι όπως τον επαγγελματία μυρολοίτη. Μπράβο σου, πάλι μπράβο σου. Όχι, όχι, κάτσε καλά, Γιάννη, όπως τον επαγγελματία. Επαγγελματίας να λες. Ξέρεις ότι έκανα εγώ μια εφταετία επαγγελματίας μυρολογητής στα Ζαγοροχώρια στην Ήπειρο. Άγιος ο Θεός! Άγιος εις Κυρός! Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς! Φωτούλα μου τώρα, μάνα μου, γιατί να κάνεις, ε? Κύριε, αγάπη μου, μα αν είδες ποτέ σου ταινίες τρόμου, ο νεκρός μπορεί να σηκωστεί τώρα και να σηκωστεί τώρα. Ρε φωτούλα μου, ρε μάνα μου, τούτα τα πράγματα είναι στις ταινίες που γίνονται, στις ταινίες. Μα τι λαλείς, κύριε αγάπη μου, μα τι λαλείς, σε παρακαλώ. Δεν ξέρεις ότι οι ταινίες είναι παρμένες από τη ζωή, δεν το ξέρεις το πράγμα. Πίσω μου σε έχω σατανά, πίσω μου σε έχω σατανά. Θα πιάσουμε τον αρχηγό, θα πιάσουμε τον αρχηγό, σας παρακαλώ να του πούμε να φύγουμε. Ρε φωτούλα μου, ηρέμησε, μάνα μου, ηρέμησε. Ο αρχηγός είναι σε μια πολλά σημαντική αποστολή τώρα. Κύριε μάνα μου, αύριο συγγενείς του πεθαμένου στο Δόγιος αύριο. Να δούμε και εκείνος ο καημένος τώρα που γυρίζει σε εντά στράτες. Και σπόρτες φακά, να δούμε. I need some.
Όχι. Με μου κλείσω. Με μου κλείσω το γεύμα μου. Με μου το κλείσω. Το γεύμα μου. Ναι, καλό. Ου, βρωμή. Ο αρχηγός είπε να μην ταράξουμε που θα μετάξει, δεν θα φύγουμε ώσπου να έρθει τα πεζίτσο. Άντε ο λαμπάμενες σου μας, θα πέσουμε καμιά δυο ώρες και ερχόμαστε το πρωί πριν έρθει ο θείος μου. Ποιος είναι να μου το πει, ο πεθαμένος. Άσυλα, να πω λέει ο κύριος Γιάννης, πεθαμένοι μιλούν, πάμε να φύγουμε όλα, να πάμε να. Εκτός και νευρικόλακας, παιδιά, εκτός και νευρικόλακας. Άρε θα ρε φωτουλάω με σβρικόλακες σου και σου τώρα, άτε να το. Καλά που λέει, Γιάννη, σάτε πάμε τέσσερα να ζημιθούμε κανένα κιόλας μες στο κρεβάτι μας, αλλά μόλις ξημερώσει θέλω σας δαμε, ρε, εντάξει. Μόλις ξημερώσει δαμε. Άντε, πάμε. Και η τέχνη μου, η πιασούλα, Παναγία μου. Εκλέψα την καρέκλα μου, σιωπή, η καρέκλα μου. Α, Παναγία μου, έφυγε ο νεκρός μου. Εκλέψα την καρέκλα, τι έγινε ο νεκρός. Χάμπο! Χάμπο! Λοιπόν, σας ξαναρωτώ, πού είναι ο πεθαμένος. Πού είναι ο πεθαμένος, πού είναι τα κοσμήματα, Παντελάκη, τι καμνίτσαμε το γιο μου, Παντελάκη, θυμίζω μάνα μου, πού έχασες το σκουφί σου. Την ώρα που έκαναμε έφοδο στο κλέφτη, εφόρουν το. Ύστερα δεν το φόρουν. Έχασα το στο κλέφτη. Ένα λεπτό, για να καταλάβω. Ο κλέφτης ήβρε το καπελούν του Παντελάκη. Ωραία, δηλαδή ο πεθαμένος ήταν ο κλέφτης και ήρθε τα μέσα για να βρει τα χρυσαφικά, κύριε που έκλεψε. Περίπεζε μαζούλους αλόγους. Έκαμπνε τον πεθαμένο, περίμενε να σηκωστούμε, να φύγουμε. Έπιανε τα γέφη. Α, ποιος τη χάρη του τώρα, ποιος τη χάρη του. Είδες, κύριε αρχηγέ, τελικά δεν ήταν τέχνη. Τούτο ήταν. Λοιπόν, διαλύω τους αδιάφορους. Λοιπόν, απολύεστε όλοι σας. Δεν θέλω να σας ξαναδώ στο μάτι μας. Έξω, ρε, που έψε. Έξω. Δεν θέλω να σας ξαναδώ στο μάτι. Έξω, απολύεστε ως τον έναν. Καραβαγγέλη! Το θάψαν το νεκρό. Έξω! Αδιαφθορούς μας λένε, τι παράνομο όλοι κλαίνε, νόμος τάξη πειθαρχία, δέρμα στην παρανομία.